Υπό σκληρές και αποπνιχτικές συνθήκες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς όπως το delivery, η διανομή, τα beach bar αλλά και τα έργα. Η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων παραμένει ένα κενό γράμμα στην Ελλάδα. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν υποστεί λιποθυμικά επεισόδια, θερμοπληξίες, ενώ άλλοι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Είναι χαρακτηριστικό, μέσα σε διάστημα 17 ημερών, 17 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους δουλεύοντας κάτω από ακραίες, θερμές καιρικές συνθήκες. Την ίδια ώρα, η εγκύκλειος περί μη εργασίας υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες μπορεί να αναβαθμίστηκε σε υπουργική απόφαση, όμως ούτε αυτή τηρείται. Όπως δείχνουν τα γεγονότα, οι εργαζόμενοι παρέμειναν απροστάτευτοι να εργάζονται κάτω από συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες 17 μέρες έχουμε μετρήσει 17 νεκρούς που το συνδέουμε με εργασία κάτω από θερμική καταπώληση. Με ιδιαίτερα εμφαντικά τα τελευταία περιστατικά του διανομέα στην Χαλκίδα, του δημοτικού υπαλλήλου στην Καλλιθέα και του κατασκευαστικού δυστυχήματος στη γέφυρα της Πάτρας. Εμείς θα θέλαμε να ψηφιστεί νόμος για τις συνθήκες υγείας ασφάλειας στην εργασία κάτω από συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων. Κάποια από τα εργατικά ατυχήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα όμως όχι. Τα προεδρία των εργατικών κέντρων διαπιστώνουν καθημερινά την αναλγησία εργοδοτών που αδιαφορούν για τις αποφάσεις που προστατεύουν τους εργαζόμενους και απαγορεύουν την εργασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είχαμε λιποθυμίες, έχουμε ανθρώπους που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ψηλές θερμοκρασίες. Παρόλο τις οδηγίες που εκδόθηκαν από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, παρόλο που υπάρχει εργατική νομοθεσία με την απαγόρευση των εξωτερικών εργασιών σε συνθήκες κάρθωνα, παρόλα αυτά υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι υποχρεώνουν τους εργαζόμενους τους να δουλέψουν σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Μια βόλτα στην αγορά και στις γειτονιές μας αρκεί για να δούμε συνεργεία να σπαρτοστρώνουν, σε μεταφορικές χειρίστες να φορτώνουν φορτηγά και delivery να πηγαίνουν έρχονται. Οι εργαζόμενοι στον τομέα του delivery και των διανομών γενικά βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, ενώ ακόμα και η διακοπή διανομών από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα επιτεύχθηκε, όπως λένε, μετά από δικές τους επίμονες παρεμβάσεις και όχι επειδή οι εταιρείες διανομής και οι επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν με την υπουργική απόφαση. Μεγάλες εταιρείες όπως η Ιφ και η Βόλτ δεν πήραν κανένα μέτρο προστασίας, δεν προσπάθησαν να κάνουν τίποτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πρόστιμα που επέβαλε η επιθεώρηση εργασίας στην Ιφ και την Βόλτ πριν μερικές μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Παρόλο που η σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για απαγόρευση των delivery και 12 με 5 έχουν συμβεί περιστατικά. Το τελευταίο και πιο χαρακτηριστικό νομίζω το είδαμε ήταν ο θάνατος ενός 46χρονου διανομέα πριν μερικές μέρες στην Εύβοια, που πήγε με συμπτώματα θερμοπληξίας στο νοσοκομείο. Ειδικά λιποθυμίες, ηλιάσεις, ζαλάδες κτλ. Σε αυτές τις σχετικές συνθήκες είναι καθημερινά φαινόμενα. Σε αντίξωες συνθήκες όμως εργάζονται και χιλιάδες εργαζόμενοι στα beach bar και δυστυχώς αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση περί απαγόρευσης εργασίας κατά τις ώρες 12 με 5. Πρέπει εδώ να πούμε ότι όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση που προσπαθεί να το παίξει και όλα και είναι φιλεργατικά αυτά τα μέτρα κτλ. Είναι μετά από πιέσεις των σωματείων των συνάδελφων μας οι οποίοι εργάζονται στα beach bar, οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά εκτεθειμένοι στον ήλιο, στην καυτή άμμο. Και βέβαια θυμίζω ότι μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι παράγουν 10 ώρα και 12 ώρα εκεί πέρα και σε άθλιες συνθήκες διαμονής. Τους αφήνει έκθετος δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση με τον καύσωνα, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την εργασία τους εκεί πέρα. Απαιτούμε δηλαδή να παστούν μέτρα και για τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Thank you.